Ο αρχιεπίσκοπος του Κάντερμπερι, Τζάστιν Βέλμπι, τελεί μια ειδική λειτουργία στη μνήμη του πρίγκιπα Φιλίππου. So we can indeed pray that the Duke of Edinburgh may rest in peace and rise in glory. We may pray for comfort. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που το επόμενο Σάββατο το απόγευμα θα τελέσει και την κηδεία του Δούκα του Εδιμβούργου. Ο πρίγκιπας Κάρολος, συγκινημένος, κάνει τις πρώτες του δηλώσεις μετά το θάνατο του πατέρα του. As you can imagine, my family and I missed my father enormously. He was a much loved and appreciated figure. My dear papa was a very special person who, I think, above all else, would have been amazed by the reaction and the touching things that have been said about him. Η τελετή θα γίνει σε στενό κύκλο λόγω της πανδημίας, παρουσία μόνο 30 ανθρώπων, ανάμεσά τους τα παιδιά και τα εγγόνια του Δούκα. Οι πρίγκιπες Βίλιαμ και Χάρι θα σταθούν για πρώτη φορά δίπλα-δίπλα μετά την πολύκλωτη συνέντευξη στην Όπρα Winfrey που τους δίχασε. Ο Χάρι βέβαια δεν θα συνοδεύεται από τη Μέγαν λόγω της προχωρημένης εγκυμοσύνης της, ενώ απόν θα είναι λόγω των μέτρων και ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον. But it will be public in the sense that it will be televised. It can only have 30 guests under the current UK rules, one of which will be Prince Harry, of course. I think that we'll expect to see them in masks, for example. Η σωρός του Δούκα του Εδιμβούργου δεν θα τεθεί σε λαϊκό προσκήνημα, αλλά την ημέρα της κηδείας θα μεταφερθεί από το κάστρο του Windsor στο παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου με ένα ειδικά διαμορφωμένο τζιπ. Το φέρετρο θα κατέβει στη βασιλική κρύπτη και θα παραμείνει εκεί μέχρι να φύγει από τη ζωή και η βασίλισσα ώστε να ταφούν μαζί. The entire funeral will take place behind castle walls. The public will not be able to attend and the palace is urging members of the public don't gather outside. Από το πρωί, μέλη της βασιλικής οικογένειας όπως ο πρίγκιπας Έντουαρντ και η σύζυγός του Σόφι αλλά και ο πρίγκιπας Άντριου σπέβδουν στο πλευρό της βασίλισσας.